Όλοι αγρυπνούσαν. Πού να κλείσουμε μάτι τέτοια χρονιάρα νύχτα. Νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Και στις τρεις εκκλησίες του θαλασσοχωριού. Σοπαίνουν και οι καμπάνες για του Χριστού τα πάθη. Σαν να έχουν κι αυτές ανθρώπινη ψυχή. Και δεν μπορούν από το βαθύ καημό τους ούτε να ξεφωνήσουν. Μόνο τα παιδιά! Μόνο τα παιδιά! Μόνο τα παιδιά! Μόνο τα παιδιά! Μόνο τα παιδιά ξεκουφαίνουν τον κόσμο. Που τρέχουν από γειτονιά σε γειτονιά. Και από πόρτα σε πόρτα. Και τις τεπούνε με κακό και με φωνές. Όλοι για την εκκλησία! Όλοι για την εκκλησία! Και οι λιγοστοί που απομένουν βάρυπνοι πετιούνται ξαφνιασμένοι και τρέχουν στο παράθυρο. Θαρώντας πως λιτοχαράζει, πως πενέα από κάτω επιτάφιος. Έτσι εκείνη τη νύχτα, γυναίκες και άντρες. Άλλοι χώρια. Και άλλοι μαζεμένοι. Έβγαιναν από τα σπίτια, από τις καφενέδες. Και σκορπίζονταν εδώ και εκεί, κατά τις εκκλησιές. Δεν ήταν όμως μόνο εκκλησιές ανοιχτές εκείνη την ώρα. Εδώ και εκεί, πρόβαλε μισανοιγμένο, κάνω μαγειριό. Κάνω σκαφενές. Ο κόσμος δεν μπορούσε να περιμένει όποιος στην εκκλησία μέχρι τις 3 η ώρα που σε έβγαινε επιτάφιος. Περνούσα λοιπόν εκεί την ώρα τους και ύστερα πήγαινα στην εκκλησία με δροσισμένο στο μάχη. Τελευταία είχε ξεχαστεί στο κρασοπουλιό του ψημένου μια συντροφιά χαρούμενη. Ο Μήτρος Ορμελιώτης. Ο Γιαννάκος, ο Τανάνα. Να. Ο Μάριος ο Κανίνιας. Και το παιδί της Χαρίτανας, που κανείς δεν το φώναζε με το όνομά του. Τόσο που και το ίδιο το ξέχασε. Κάποιοι μόνο σαν το φώναζαν. Τα ρία τα ρέλα, τα ρία τα ρέλα. Και οι τέσσερις θαλασσινοί. Ο πρώτος είχε ψαροκάικο. Ο δεύτερος δούλευε στο ψαροκάικο του πρώτου. Ο τρίτος ταξίδευε με τις μαούνες. Και τα ρία τα ρέλα ήταν ψαράς. Και οι τέσσερις 25 χρονών. Και αδερφωμένοι. Από τα μικρά τους χρόνια. Τελικά, κατάλαβαν πως είχαν αργήσει, όταν από τον Άι Νικόλα λίγο πιο πέρα, έψελαν εγενναίε πάσα. Στάσου και τα φέρνω. Και βιαστικό σε έκαμε να γυρίσει το καφενέ. Μα γυρίζοντα, γλιστράει πάνω στο πεζούλι και. Σκοτώθηκα. Άρα, αδερφέ, πού σκοτώθηκε. Σήκω τώρα, μήπως χτύπησε. Ωραία, σκοτώθηκα, σας λέω. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Δεν με πιστεύετε. Και με ένα βουτικό τελείωσε ο λόγος του. Τη φωνή χύθηκε παραπονιά, ραγισμένη. Και έφτασε στα αυτιά του η φωνή του. Τόσο λυπητερή, που κατάλαβαν ότι ο Μήτρος δεν αστειευόταν. Μωρέ! Μωρέ Μήτρο! Έτσι για το τίποτα. Παραπάτησα. Γλίστρησα σε μια φλούδα πολεμών. Να πάθω τέτοιο κακό. Αχ, σκοτώθηκα. Κουράγιο, Μήτρο. Ο Μήτρος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια. Το ένα του πόδι, το δεξί, του φαινόταν σαν από σίδερο. Του στεκόταν ασάλευτο. Παραπέρα ακούγονταν οι φωνές των παιδιών απ' έξω από την εκκλησιά.
Η νύχτα άστραφτα. Βροχή από σπίθες έπεφτε. Ενώ από τα παράθυρα και τις πόρτες του Ενικόλα ακούγονταν παιδιάστικα ψαλσίματα. Με τον πρώτο Σμιθ! Κλάξε τη μάνα μου, Κανίνια. Είναι στην εκκλησιά. Καλά λες. Κανίνια, τράβω τη βίσω πορτοκούλα και μιλάς στους άρσες. Και πες της... να της πει πως τα γυρεύω. Έτσι, με τρόπο. Με τι τρόμα έτσι, αδέλφε! Πες της... ότι τη γυρεύει ο μύτος. Η χείρα ειδήμενα. Ήταν από βραδύ στην εκκλησιά. Εκεί με τις άλλες γυναίκες ήξερε αυτή στον επιτάφιο. Έφασε τον άντρα της προτού να φτάσει τα μισοκοπήσματα. Μέσα στο σπίτι δεν καθόταν παρά μόνο για να κοιτάζει το μήτρο της. Το γιο της το μονάκρινο. Κι ήταν γυναίκα της δουλειάς. Άξια γυναίκα. Τα έχει πατήσει τα 60. Και από τότε που μεγάλωσε ο γιος της πήγαινε πιο συχνά στην εκκλησία. Όμως, για να πούμε την αλήθεια, περισσότερο έγινε τα μάγια. Και τα ξωτικά. Χωρίς και αυτή καλά-καλά να το καταλαβαίνει. Βέγια λέλα μαριά. Κύρα... κύρα Δίμενα, σε γυρεύουν έξω. Το παιδί σου. Το παιδί μου. Και τι να με θέλει. Τίποτα, κυρία Δίμενα. Ο Μήτρος τραβούσε το πόδι του. Ο Μήτρος θα πολύ σωστά το πόδι. Ο Μήτρος θα την την εκκλησιά όπως μάκης τη βρίσκει πάλι. Μα τέτοια δεν γίνονται κάθε μέρα. Μάτια μου! Μάτια μου, Χριστός! Δεν είναι τίποτα, μάνα. Παραπάτησε και χτύπησα λιγάκι στο γόνατο. Πάμε σπίτι να βάλω τίποτα πάνω. Ο Χριστός! Ο Χριστός! Κακή ώρα, παιδί μου! Και δεν ήξερε πως ο Μήτρος δεν μπορούσε να καθίσει στα πόδια του. Και πως το ίδιο είχε πει στα παιδιά. Βάλτε με να κουμπίσει τον τοίχο. Να μην με δει άξαφνα και κουβηθεί η μάνα μου. Και μέσα στο νου του είπε και κάτι άλλο. Πώς θα με δει έτσι προσήκη. Εκείνη τη χρονιά η χείρα ειδήμενα. Ο Γιαννάκος ο Ταρνάρα μας, ο Μάρκος ο Κανίνιας και η Ταρία Ταρέλα. Δεν χάρηκαν μετά. Ξημερώθηκαν στο κρεβάτι του Μήτρου. Δεν έκλεισε μάτι. Πονούσε, μούγκριζε σαν τάβρος. Και το πόδι του βριζόταν, όλο και περισσότερο. Έφεραν τον καλύτερο γιατρό του θαλασσοχωρίου. Σπουδασμένο γιατρό με το όνομα. Πολλούς είχε γλιτώσει από τα χέρια του κάτου. Η αλήθεια είναι πως οι θαλασσοχωρίτες τον καλούσαν πάντα τελευταία στιγμή. Αφού απελπίζονταν από τους κοπογεννήτες και τις διάκρισες. Έκανε όμως τη δουλειά του. Και αφού τον γλίτωνε τον άρρωστο, ξεθύμωνε στο βρυσίδι. Είτε το πλήρωνες, είτε όχι. Αυτή τη φορά όμως οι φίλοι του Μήτρου φέρθηκαν φιλότιμα και φρόνημα. Στο γιατρού έτρεξαν αμέσως. Και δεν άκουσα τη Δίμενα. Μωρέ, τι διαβολεμένο χτύπημα ήταν αυτό. Πάνω στην κούπα, μέσα στη θηλιά του ποδαριού. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μην το κουνήσεις. Το πόδι σου θα γίνει καλά. Μα χρειάζεται κάπως ο καιρό και πολύ υπομονή. Με τον καιρό το νεύρο θα στρίψει και το πόδι σου θα γίνει καλά. Μόνο πρόσεξε να μην το πειράζεις. Και μεγάλη υπομονή. Όμως το κακό που τον βρήκε ήταν κατάρα Θεού. Οι θαλασσοχωρίτες είχαν χίλιες γνώμες για το ίδιο πράγμα. Για τον Μήτρο είχαν μία γνώμη. Ο Μήτρος είναι παλικάρι. Οι θαλασσοχωρίτες τα αναγελούσαν τα γράμματα. Την παλικαριά την προσκυνούσαν.
Ο Μήτρος δεν επάτησε το πόδι στο σχολείο. Συνηθισμένη στοριά. Κι όμως, από τη συνηθισμένη αυτή στοριά, ξεχυνόταν η λεβεντιά στον αέρα που είχε στην περπατησιά, σε κάθε του ματιά, σε κάθε του κούνημα. Και ο Μήτρος ο Ρουμελιώτης, με τα 25 του χρόνια, κόσμο μπορούσε να χαλάσει και κόσμο να χτίσει. Κάθονε τα πόδια του στη γη και κανείς δεν μπορούσε να τον τραγουνίσει. Μα τα πόδια εκείνα, τα σιδερένια, τα λίπιστα, πετούσαν ξετινάζοντας και στριβογύριζαν σαν από φτερό και από φλόγα και από άνεμο πλασμένα την ώρα που έστελνε το χορό το παιδί της Δήμενας. Κάθε χρονιά στο πανηγύρι του Αλιά, στα πλάγια του Ζυγού, πήγαινε και χόρευε φουσαλελοφορεμένος. Λες και το είχε τάμα. Κάθε του βήμα στο χορό, γοργό, γοργό και ανάλαφρο, έσταζε γλύκα και σκορπούσε λεβεντιά. Και έρχονται συντροφιές από τα χωριά τα πλαγιανά, ακόμα και από άλλες πολιτείες. Κάθε χρονιά στο πανηγύρι του Αλιά, όχι τόσο για το πανηγύρι, όσο για το χορευτή. Εκεί τον είδε για πρώτη φορά και η φροσύνη του Σεβδά. Πρώτη νοικοκυροπούλα στο μελίσι. Τον είδε, την είδε και τα τέριαξαν. Και ύστερα από μήνες, κατά την άνοιξη, ο Γεροσεβδάς έστειλε προξενιά στην κυρία Δήμενα. Και μετά από λίγες μέρες έγιναν και αραβώνες. Σύμφωνα με το έθιμο. Γιορτάσαν με τα βιολιά και κανόνισαν ο γάμος να γινόταν το απόλαυρο. Μα πριν άρθει η λαμπρή, τον βρήκε το μεγάλο κακό. Πολλές είχαν ζηλέψει την τύχη της Φροσύνης. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και μια κόρη θαλασσοχωρήτησα. Η μόρφω της Γαλουφαλιάς. Μια μικρή μελαχρινή, πεταχτή, γεμάτη γέλια και καμώματα. Η τρελομόρφο, όπως τη φώνασε η γειτονιά, κόντεψε να σκάσει το κακό της όταν έμαθε για τους αραβώνες του Μήτρου. Δεν ξαναφάνηκε στον κήπο της για να ποτίσει τα λουλούδια της, τραγουδώντας και ρυθμωτάς γλυκές ματιές σε ποιον τύχη. Μόνο το βράδυ την είδαν κάποιες γειτόνισσες να περνάξουν από το σπίτι του Μήτρου με ένα μαύρο σάλι. Να σηκώνει τα μάτια ψηλά και να κοιτάζει γύρω τους φορισμένη. Και ξαφνικά να φεύγει αλαθιασμένη. Την είχε κάψει ο Μήτρος. Και έτρεφε κρυφά με στην καρδιά της, την ελπίδα πως θα την παντρευτεί. Ο Μήτρος ήταν αληθινό παλικάρι και είχε όλα τα χαρίσματα του παλικαριού. Τα λόγια, την ορμή, το φιλότιμο, το κουράγιο. Την ομορφιά και την περηφάνεια. Την αγάπη για τη ζωή. Και την περιφρόνηση του φανάτου. Αντριωμένος ήταν. Τον χάρο δεν τον έφερε. Μία μόνο σκέψη. Μία μόνο σκέψη. Μία μόνο σκέψη του έκοβε τα ύπαρξη. Δεν ήθελε να μείνει σημειωμένος. Καλύτερα να έφερε τη ζωή. Καλύτερα να τον έβρες και να χείλεις αρρώστιες. Παρά να απομείνει σημειωμένος. Καλύτερα ο θάνατος. Ο Μήτρος ο Ρουμελιώτης, χωρίς καλά καλά να γνωρίζει. Μονάχα ένα σε όλα. Την ομορφιά. Την αγία ομορφιά της λεβεντιάς και της υγείας που είχε εκκλησιά το κορμί. Από τη μέρα που χτύπησε μέχρι τη μέρα που σηκώθηκε, πέρασαν τρεις μήνες. Υπομονετικά τους πέρασε τους τρεις μήνες. Ο γιατρός του είπε πως δεν θα γιατρευόταν αλλιώς. Αλλά αμέσως μόλις είδε ότι το πόδι του στράβωσε, ότι δεν λύγησε. Και έστριψε το γόνατο το πονεμένο και πως αυτό σκούτσενε περπατώντας, τον έπιασε ένας καημός. Έστειλε στον άνεμο τον γιατρό με τα γιατροσόφια του και έπεσε βαριά για να πεθάνει. Του κάπου κοίταζε να τον παρηγορήσει η μαύρη μάνα του, που μέσα στους τρεις μήνες είχε γεράσει 10 χρόνια. Άσε τα λόγια, μάνα. Θα φτιάξει το πόδι μου ή τη ζωή μου δεν τη θέλω. Σημειωμένο εμένα δεν με κράζουν. Και όταν μια μέρα κάποιος από τους δικούς του θέλησε να του πει «Έλα, δεν έχεις τίποτα! Έλα, σήκω! Πάμε στο μελίσι! Μαύρο μάνα, τι έκανες με το κορίτσι!» «Μωρέ, να μισθώσω να τη δω, αν είναι να τη δω σε τέτοια χάλια. Καλύτερα στα βουνά καλόγερος, παρά γαμπρός με στραβό πόδι.» «Θα το χάσω το παιδάκι μου, όχι από το πόδι του. Από τον τέρτη που νιώθει για το πόδι. Ήρθε ο άχρηστος. Ο χτυπημένος μπορούσε να πάρει το πόδι του. Μα να τον πάρει τρεπουμάτι δεν ήθελε. Κι όσο ένιωθε τον εαυτό του σημαδεμένο, τόσο του φαινόταν ωραιότερος ο κόσμος. Κι όσο τα βλέπει μαραζωμένα τα νιάτα του, τόσο του φαινόταν πως ο κόσμος ξανάένωσε. Πού θα βρισκόταν κι αυτό στη τέτοια εποχή. Πού θα αρμένιζε και πού θα ζούλευε. Ζωή κι αυτή να την επούμε.
Οι σύντροφοί του δεν τον εστέλευαν. Κοίταζαν μόνο τον κολοκαρδίσου. Κι όλο του λέγαν πώς. Θα σάξει να απάντησε με τον καιρό. Και καθώς εκείνος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα για τους γιατρούς, τους σπουδασμένους που φοβούσε η Αθήνα, του μιλούσαν όλο οι οικογενείδες του χωριού, που γιατρεύαν κάθε λίγη σαρός και με τα δικά τους γιατροσόφια. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν χάθηκαν οι πρακτικοί. Αυτοί κάνουν σωστή δουλειά. Μητρό! Μητρό! Σου έχω νέα! Έφτασε στο χωριό της Λιγαριάς ένας περίφημος γιατρολόγος, ο Κοπανίτσας. Είναι κουσμένος όλη τη Ρούμενη και πέρα ακόμα, στο μισό χωριά. Στο θαλασσοχώρι, κόσμος και κόσμος τρέχει να τον βρει. Όσοι και αν ρώτησαν με τον πώς κάνει θαύματα. Και τι να μεταφέρουμε σε δίδυρο, Μήτρο, τι θα χάσεις. Με τον καημό που τραβούσε ο Μήτρος, τους κατάφερε όλους. Και πίστευαν πως το χειρότερο κακό δεν το προστύπησε το πόδι του. Αλλά πως θα μείνει κουτσό το πόδι. Να το δοκιμάσουν πρέπει όλα για να προλάβουν τέτοια συμφορά. Και για να μην τα απολογώ, τον έφεραν τον Κοπανίτσα. Τον ήθελε το παιδί, τον ήθελε η μάνα, τον ήθελαν οι τρεις τους και όλο το συγγενολόι. Και όσους ρώτησαν τους είπα. Να τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Αλλά βρε παιδιά, σημειωμένος, με ένα μάτι, σαν να το χάλασε τον άρθρο του πρωτοείδε. Αλλά μπήκε στο σπίτι, με έναν αέρα, με έναν αέρα. Θα στο γιατρέψω, θα στο κάνω όπως ξέρω εγώ. Απ' το Θεό και στα χέρια σου, γιατρέ. Να περάσουν πρώτα τις 4 μέρες. Θα πάμε κάτω το φως του φεγγαριού. Θα βρούμε την καλή τη μέρα. Τώρα είναι μέρες αχαμές. Είναι μέρες που και απλό αίμα να πάρεις από τον άνθρωπο μπορεί να του φέρεις μεγάλη αρρώστια. Μπορεί να το χαλάσεις. Έχουμε τώρα 13 του μηνός. Θα δούμε στις 16. 5 δράνια συναμική. 10 δράνια μαστίκα. 8 δράνια ρεβετή. 5 δράνια σελικό λιβάνι. 2 δράνια κανέλα, 2 δράνια πιπερόριζα, κοπάνι σέτα. Πάρε μια οκά μέλι, βγάλε τον αφρό του, φράσε το λιγάκι με το μέλι και ύστερα δυνατά του να τρώει. Αυτό είναι το πλέον ονοματικό ματζούνι. Έχει ανάγκη να τον δώσει. Και μέχρι να έρθει 16 του μηνός, ο γιατρός έμεινε στο σπίτι. Έπρεπε να το φροντίσουμε το παραπάνω. Και ήταν όλα λόγια. Και όλο ιστορούσε τα πράγματα και τα θάματα της γιατροσύνης του. Και όλοι τον άκουγαν. Με στόμα ολάβη. Και ξεμέρωσε η μέρα που την περίμενα με καρδιοχτύπη. Βάστα γερά, θα πονέσει την κάκη και ύστερα όλα θα περάσουν. Από πόνους βαστάω, γιατρέ. Μόνο το πόδι μου. Θα το βαστάξετε καλά. Μα καλά. Βοήθα, Χριστέ και Παναγιά. Τώρα είσαι σαΐνη. Σε 14 μέρες θα βγεις έξω. Μολύβι κομμανιστό. Βάλτο στο ξύδι να κάνει 9 μέρες. 7. Κάψτε το καλά με το θιάφι να γίνει στάχτη. Και αυτή τη στάχτη ανακάτω σετ καλά με χώμα κόκκινο, κερί, λιβάνι και ογρόλογο. Και βάλτο πάνω στο πόδι. Πρωί βράδυ. Γεια σας. Και από τότε κανείς δεν το ξαναείδε. Ούτε και ο Μήτρος ξαναείδε προκοπή. Πέρασαν και 14 μέρες και ο Μήτρος δεν είχε σηκωθεί από το στρώμα. Κι ούτε το πόδι πλήγεσε και ο Μήτρος μέσα στο στρώμα, σαν παράλυτος, έλωνε από τον πόνο. Έτυχε το χειμώνα εκείνο να περάσει το χωριό κι άλλος γιατρολόγος. Αυτή τη φορά τα μαντάτα τα έφερε ο Μάρκος ο Κανίνιας. Έπεσαν μια φορά στα χέρια των γιατρολόγων. Ήταν φαίνεται γραφτό να μην γλιτώσουν από τα χέρια τους. Ας τον πάρουμε κι αυτό. Χειρούργος ήταν κι αυτός. Μωρή, Κουζενόπουλο τον φώναζα. Για άδικη του υπόθεση είχε έρθει στο χωριό. Ήταν... βιαστικός. Μια φορά που δεν έπρεπε τον άρθρο, δεν γινόταν κάτι. Έπρεπε να τον βλέπει συχνά. Να είναι ξεχωριστή δουλειά. Να του κάνει τακτική θεραπεία. Αρκεί να υπήρχε ανταπόκριση. Έτσι, η μάνα του Μητρού και η αχώρηση στην τροφή του το πήραν απόφαση. Μάζεψαν ότι ήταν και δεν ήταν. Ξεπουλήματα από εδώ, δανεικά από εκεί, ανοιχτικά κομποδέματα, βοήθειες δόθηκαν. Και έτσι του είπα του Κουσνόπουλου. 500 δραχμές θα σου δώσουμε. Μα να τον γιατρέψεις πρώτα. Θα τις βάλουμε σε δεύτερο χέρι. Θα τις πάρεις από το Παπαθήμιο. Ας είναι και έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, χρονιάστηκε στο σπίτι του Μήτρου. Και δώσ' του πεντούζες ματζούνια και λιφές στον άνθρωπο. Κι αν είσαι πληγή στο πόδι του και ο Κουζουνόπουλος την περιποιούσα επί 50 μέρες. Και τις 50 έτρωγε, έπινε και κοιμόταν στο σπίτι.
Σάμπα σας. Και εξόδι με τρίμενα. Πάει καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Έλεγε όσο ρωτούσε. Στο τέλος, ζήτησε καμιά πενταριά δραχμές. Πάει καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Τις πήρε. Και ούτε που ξαναφάνηκε. Όχι γιατρός της Λιγαριάς, ούτε ο Μωραϊτης, αλλά γιατρός του Θανασοχωρίου, ο πρώτος που τον είχε κοιτάξει. Πάλι στα πόδια του έπεσαν, αλλά όταν τον είδε ο γιατρός στον άρρωστο μετά από 7-8 μήνες που τον είχε δει, ξέχασε και να θυμώσει και να φωνάξει όπως συνήθιζε. Λίγο ήθελε και θα έκλαιγε, αλλά δάκρυα δεν έβγαιναν από τα μάτια του. Ακόμα στο στρώμα είσαι. Κάτι θα έκανες. Αν δεν μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε, μωρέ σκυλιά. Δεν σου είπα να μην το πειράζεις. Έλα, δεν έχεις τίποτα. Θα γίνεις καλά. Αδύνατο μαγιατευτή. Οι τσαρλατάνοι που φέρατε τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Κόπηκαν τα νεύρα και έμασαν. Γάκρενα. Γάκρενα δουλεύει βαθιά. Δεν γλιτώνει αν δεν του κοπεί το πόδι. Κοιτάξτε το συντομότερο να τον πάτε στην Αθήνα. Προφτάστε το. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Όλοι πολεμούσαν να τον πείσουν. Προσπαθούσαν να τον καταφέρουν. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Όλα τα άφηγε και την ίδια απόκριση είχε. Κάνει ο θάνατος παρά να περπατάω με ένα πόδι. Η αλήθεια είναι πως όλοι τους δεν πίστευαν σε ανθρώπου τέχνη πια. Γραφτό του ήταν έλεγαν και από τους θεούντος έλλειμμα περίμεναν. Δεν ήθελαν να το στενοχωρήσουν, ούτε να το ξεγελάσουν, ούτε όμως να το πάνε και στην Αθήνα με το ζόρι. Στο κάτω-κάτω όλοι τους ανατρίχιαζαν σαν σκέφτονταν το Μήτρο με ένα πόδι. Όσο για τη χείρα Δήμενα, από μήνες τώρα είχε λίγα λόγια και πολύ συλλογή. Ένας στοχασμός λίγο-λίγο ανέβαινε, ώσπου ξεχύλισε το νου της. Το παιδί είναι μαγεμένο. Η αρρώστια του δεν είναι αρρώστια Θεού. Το κακό του είναι ανθρώπινο κακό. Εδώ δεν παίζει τύχη. Εδώ είναι μάγια. Του άλλου κόσμου σύνερα. Της μόρφωσης η μητέρα, η Χαρουφαλιά, που ξέρει να ρίχνει τα χαρτιά και να ξορκίζει τα ερικά, αυτή βάρθηκε να παντρέψει το Μήτρο με την κόρη της. Και αφού είδε πως αν την κατέρευνε της το έπαιρνε μέσα από τα χέρια, βάρθηκε να το ξεπαστρέψει. Σωστά, μιστά είπε η Αργυρό. Μια βραδιά η Αργυρό, γυρνώντας από τη βρύση της, είδε δυο γυναίκες μπροστά από το σπίτι της Δήμενας. Και είδε στο φως του φεγγαριού τη μεγαλύτερη να φοβερίζει με το χέρι σεντωμένο και την άλλη τη μικρούλα να κράζει με στρίκη και φωνή. Καλά σε έχω. Και τη αναγνώρισε η Αργυρό, τη Χαρουφαλιά και τη Μόφ. Τράβηξε κατά την Άρτα και βρήκε τις Τούρκισες, τις Μάντισες και τους πήγε σημάδια. Και η Μόρφο, η Σκρόφα, από τη μέρα που αραβωνιάστηκε ο Μήτρος στο Μελίσι, τον έγραψε με τους πεθαμένους. Και έβαλε και το πέραν Σιλίτουρκο και το μνημόνισε ζωντανό. Στις 3 και στις 9, στα 40, τα τρίμηνια, τα ξάμηνια, το χρονιάτικο. Αχ, μάνα σκόρη. Είχε στείλει η μάνα της, προξενιά της Δήμενας. Προξενιά για το Μήτρο. Και η Δήμενα είχε πει στην προξενήτρα. Εγώ τον άνθρωψα με την τσίτα της Αΐτας και τη σχηριά στα πάθη. Και το έβγαλα παλικάρι 25 χρονών. Και τώρα που άρχισε να βλέπω το καλό, θα το παντρέψω μικρό-μικρό. Και ποια να πάρει, τη Μόρφο. Και πάλι έβαλε κι άλλη προξενήτρα και απάντησε σε αυτή. Εγώ νύβομαι και απονύβομαι. Αν τη θέλει, ας την πάρει. Μα στο σπίτι μου να μην το ξαναδώ. Και σε λιγάκι ο Μήτρος άλλαξε τα χτυλίδια με τη φροσύνη του Σεβδά. Η χείρα Δήμενα άφησε κατά μέρος τους γιατρούς μετά για το σόφι τους και αντί να πάρει το παιδί να τρέξει στην Αθήνα, το άφησε να πει στο στρώμα και τράβηξε κατά την Πάτρα. Πήγε και βρήκε τη γριά, τη μάντισα, που ζούσε και ξακουσμένη σε όλη την ομοιοσύνη.
που μάντευε για την αγάπη και την έξτρα. Αγάπη! Έξτρα. Για τον πάνω και τον κάτω κόσμο. Πάνω κόσμος. Κάτω κόσμος. Για τη ζωή και τον θάνατο. Ζωή! Θάνατος. Ξέρω γιατί ήρθες. Για το παιδί σου. Σημάδια του έφερες. Καλά. Αύριο την αυγή, θέλεις να πάρεις απόφαση. Και γύρισε την αυγή και άκουσε το στόμα της μάντησης. Αδύνατο να γιατρεί. Το χουφκά μου φοβερό. Την ώρα που έπεσε και χτύπησε, πριν πέσει, 12 αρμένισες έτρωγε και γλιτούσαν. Η μία, καθώς τον είδε, τον ζηλοφθόρησε. Τον έσπρωξε, τον έριξε, τον τσάκισε. Τον έχω στο μάτι, αρμένισες. Θεός φυλάξει από δυστυχιά. Για είδε καιρό μαγεμένο το παιδί σου. Και ήταν γραμμένο με τους πεθαμένους. Και της έδωσε βοτάνια μαγικά. Να τους δίνει το σπίτι τους. Όταν μεγαλώνει ο πόνος, να του περνά. Και ένιωσε η Δήμενα πως για παρηγοριά της τ' άδωσε. Και όχι για γιατριά. Και γύρισε τώρα στο χώρο. Και στο γιο της έφερε μόνο τα βότανα της μάγισσας, χωρίς ότι φανερώσει τα λόγια της. Και ο γιος της την περίμενε έτσι σαν το χελιδόνι του Μαρτιού. Δεν άκουγε από γιατρούς, αλλά τα μαγιά τα πίστευε. Στη συνέχεια ήρθε στο θαλασσοχώρι μια άλλη μάγισσα, η Οβριά, η οποία είχε φτάσει εκεί πριν λίγες μέρες. Την είχε κλέψει ένας γιαννιώτης και εκείνη βαφτίστηκε και στεφανώθηκε. Ερωτοχτυπημένη, νεοφώτιστη, νιώπαντρη και μάγισσα. Έσκυψε και τον κοίταξε. Και ο Μήτρος περίμενε πως θα του πει «Σήκω και πεπάτησε». Και εκείνος θα σηκωνόταν και θα περπατούσε. Η Οβριά ζήτησε το δεξί του πόδι. Το πήρε, έριξε κάτι σε αυτό σαν διάρχυρο και πρόσταξε να το βγάλουν έξω, πάνω στα κεραμίδια να ξενυχτήσει. Για να ειδείτε πώς κινδυνεύει το παιδί από το κάμπο. Το τσάκισαν οι ρέδες το παιδί. Το βράδυ έπεσαν να κοιμηθούν. Χειμώνας ήταν, μα νύχτα ήταν εξιάτη και κατάστηκε. Θυμόντουσαν τα λόγια της Οβριάς και περίμεναν με φόβο αλλά και ελπίδα. Και ξάφνου, ψηλά στα κεραμίδια του σπιτιού, ξεσπάει... Μεγάλη ταραχή! Αλήθεια έπαθαν! Μηνύματα και μηνύματα ακούγονται, γαλάζει! Παράξενο Θεό! Το επόμενο πρωί ήρθε και η Οβριά. Της λένε τι έτρεξε το βράδυ. Συλλογίζεται, γλυκογελάει και λέει χωριστά στη Δήμενα. Δεν σας το είπα εγώ. Το παιδί είναι μαγεμένο. Τον αδυνάτο να γιατρευτεί. Αν πιανόταν από την αρχή με τα μαντολόγια και δεν έβλεγε με γιατρούς, θα γλίτωνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κι όσο τους απέμπιζαν οι μάτις, τόσο στα μαντολόγια ρίχνονταν. Στον έπαχτο ζούσε ένας μάτις. Διάβαζε τις ονομονικές του. Δεν ήταν με ξεγέλασε. Μέσα σε αυτή μαθαίνει κανείς πώς γιατρεύεται και η πιο κακιά αρρώστια. Στην έπαχτο στείλαν την Ταρία Ταρέλα. Με χρήματα, με γράμματα, με σημάδια και χίλια παρακάλια. Δεν είχαν να ελπίσουν από πουθενά. Το πήραν απόφαση. Και με ένα ψαροκάκι κίνησε η Ταρία Ταρέλα για την έπαχτο. Και χωρίς να ξεκουραστεί. Χωρίς να ρωτήσει τίποτα, κανέναν. Τον βρήκε το μάτι, το ίδιο πράγμα. Να μου βρεις κάτι που δεν μπορεί. Και να τον κάνεις καλά. Να μου φέρεις σημάδι. Τρίχεις από τα μαϊλά του. Αύριο το πρωί, στις 4, με το σαλέπι να βρεις εδώ. Το επόμενο πρωί. Μήτρο τον λένε βαρεμένο. Στο θαλασσοχώρι κάθονται. Το σπίτι του είναι αντίκριο από την εκκλησία. Χείρα η μάνα του. Δίμε να τη φωνάζω. Να μαυροφορέσετε από τώρα. Τον αδυνάτο να δίνω τον άδειο προκοπή. Όλα τα μάζουσα και όλα σπρώξαν. Και από παντού άκουσα. Ό,τι μέλει δεν ξεμέλει. Και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Τα έχει μοίρα στο χαρτί. Μελέκι δεν τα κόβει. Τον έφαγαν τα μάτια της αγάπη. Κακά σκιά το χτύψα. Και δεν ξέρω. Πάρε τα απόφαση. Τα λουλούδια άνοιξαν σαν ρημαγμένα.
Ακόπλης, η μεγάλη Σαρακοστή και ξαναγύρισε εβδομάδα των βαθών. Ο Απριλής Νιόφερτος ξανέωσε τη ζωή. Και νέα δύναμη σκορπούσε για τη ζωή στον αγώνα. Όχι όμως ο Μήτρος. Ο Μήτρος δεν είχε γλιτωμό. Μετρημένες ήταν οι μέρες του. Η Δήμενα είχε γίνει αγνώριστη από την αϊπνία. Παρέα του πάλι, ούτε που το κουνούσε από το πλευρό του. Τη Μεγάλη Πέμπτη έφεραν τον Παπαθήμιο και τον Μετέλαβο. Η Μεγάλη Παρασκευή ξημέρωσε όχι σαν τις υπόλοιπες, αλλά με μαύρο ουρανό. Και με την πρώτη ακτίνα φωτός που πέρασε, ο Μήτρος φώναξε. Μανά, ήλιο θέλω, αέρα θέλω, άνοιξε το παράθυρο. Και ανοίγει το παράθυρο και ο ήλιος πλημμυρίζει το σκοτεδιασμένο, το έρμο σπίτι. Και από το ανοιχτό παράθυρο τα μάτια του τραβάνε ίσια ολόισια και ανταμώνονται με τον ήμερο γελό του θαλασσοχωρίου. Και σαν να φώτισε ο ήλιος το λογισμό του, κατάλαβε κι αυτός πως ήρθε η στερνή του όλη. Πως ο χάρος πλάκωσε και πως έπρεπε να παραδοθεί σαν άξιο παλικάρι. Ένα καθρέφτη, μάνα. Ένα καθρέφτη. Πήρε τον καθρέφτη και άρχισε να κοιτάζεται μέσα σε αυτόν. Όχι να κοιτάζεται, μα να κοιτάζει μέσα σε αυτόν χίλιες ενθύμησες, χίλιες εικόνες. Και ύστερα δεν αντίκρισαν τίποτα παρά το κατάχρωμο του πρόσωπό του και το σωμένο του κορμί. Και είπε. Αχ, ωραία νιάτα. Τώρα δυστυχισμένη μάνα, τόσο καιρό έκανα κουράγιο. Έλεγα πως δεν θα πεθάνω. Τώρα, κλάψε με να σ' ακούσω. Μπα, παιδί μου, τι λόγια είναι αυτά. Ίσα με αυτού ήρθες. Να σε κλάψω. Α, τα νιάτα χώμα γίνονται. Η λεβεντιά χορτάρει. Και το σαΐνικο κορμί χώμα και το πατούνε. Όπου πας και σταθείς, μάνα, να το λες. Δεν θέλω να πεθάνω μοναχικά. Κόσμο θέλω. Άνοιξε, μάνα, την πόρτα, να μπει ο κόσμος. Αχ, η ντροπή, τέτοια ντροπή. Και έφερα νέο μαντάτο. Δεν πέθανε ακόμα, δεν πέθανε. Ψυχομαχάει και έβαλε τον μυρολογίο ζωντανό. Μωρέ, ακούς, δεν ξαναστάθηκε τέτοιο πράγμα.
Ο μορφωνιός ψυχομαχάει. Ο μορφωνιός πεθαίνει. Ανάψτε πράσινα κεριά και κίτρινες λαβάδες. Να φέξουνε το μορφωνιού, να κατεβεί στον άδρο. Σκαλί, σκαλί κατέβαινε. Σκαλί, σκαλί ανεβαίνει. Καημένη Δήμενα, δεν ξέρω στάθηκε τέτοιο πράγμα στην οικουμένη. Το παιδί σου να ζει και να το μυρολογάς. Τώρα θέλω να με κλάψει. Κύβρε τον ένα σκόλικας, μα και τον ερωτάει. Πού πας ασήμι να χαθείς, μάλαμα να θολέψεις. Πού πας αργυροκούδωνο να χάσεις τη λαλιά σου. Και από τα χείλη της μάνας το μυρολέξι επίτρωσε στα χείλη των γυναικών των άλλων. Συνοθέτη, θέλουμε να τη χαιρετήσουμε μπροστά. Ωραίο ήταν.
κόκκινο θες. Μαθητής ξεπερνάει το δάσκαλο. Ένα δεκατετάχρονο κορίτσι έκοψε το κείμενο, το ιερό κείμενο του Παλαμά, χωρίς να το παραβιάσει, πιστεύω, έτσι είδατε κι εσείς. Έκανε όλη τη δουλειά, πήρε την ευθύνη να φτιάξει την ομάδα, το κατάφερε και όλα τα παιδιά γίνανε φίλοι της και ψηλώσαν άλλο ένα κεφάλι. Και αυτά και εγώ μαζί. Εδώ πέρα στον τόπο μας, γιατί θεωρώ τον τόπο εδώ και δικό μου τόπο, έχουμε αντιπαραδείγματα, αλλά τα αστέρια, τα λαμπρά παραδείγματα, πρέπει να τα αφήσουμε χωρίς να θαμπώσουν, χωρίς να σβήσουν, χωρίς να κινδυνεύσουν καν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Thank you.